Η προβολή του Μαριούπολη 2 στις Κάνες συγκλώνησε το κοινό. Το ακατέργαστο ντοκιμαντέρ του Μάντας Κβενταραβίτσιους κατέγραψε την απόγνωση των κατοίκων της Μαριούπολης που μετά τη ρωσική εισβολή προσπαθούν να επιβιώσουν ανάμεσα στα ερείπια. Ο Κβενταραβίτσιους σκοτώθηκε τον περασμένο μήνα ενώ έκανε γύρισμα στη μαρτυρική πόλη. Το μοντάζ του ντοκιμαντέρ ολοκληρώθηκε μόλις πριν από λίγες μέρες. Οι διοργανωτές του Φεστιβάλ των Κανών συμφώνησαν να το προβάλλουν ως μεταθανάτιο φόρο τιμή στο Λιθουανό σκηνοθέτη. Το παρόν έδωσε η αραβωνιαστικιά του εκλειπώντος κινηματογραφιστή και συν σκηνοθέτης Χάνα Μπιλόμπροβα. Όμως η παρουσία μαχητικών στις Κάνες για την πρόθεση της ταινίας Top Gun της ξύπνησε τραύματα του πολέμου. Στεκόμασταν χθες στο μπαλκόνι και ακούσαμε αεροπλάνα και σχεδόν πέσαμε κάτω. Αλλά μετά δεν έπεσαν βόμβες. Και μετά πέρασε και άλλο μαχητικό. Και εκεί άρχισα να κλαίω. Αγκάλιασα τη φίλη μου. Και ένας συνάδελφος κατέβηκε κάτω για να ρωτήσει τι συμβαίνει. Ο Λιθουανός Κβενταραβίτσιους είχε στο παρελθόν γυρίσει δύο ντοκιμαντέρ για τη Μαριούπολη. Όταν ξέσπασε ο πόλεμος, πήγε να βοηθήσει τους ανθρώπους που είχε γνωρίσει κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων και αποφάσισε να κάνει ένα τρίτο ντοκιμαντέρ. Ελπίζω ότι όσοι δουν αυτή την ταινία θα κάνουν τις δικές τους σκέψεις και θα πάρουν τη δική τους απόφαση. Θα κρίνουν μόνοι τους και θα σκεφτούν τι είναι σημαντικό. Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Κανών είχε πάντα την τάση να βρίσκεται σε επαφή με τη φλέγουσα επικαιρότητα και να προσφέρει μια εξαιρετική πλατφόρμα σε κινηματογραφιστές που αγωνίζονται για την ειρήνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλο τον κόσμο. Η παρακολούθηση του Μαριούπολη 2 είναι να ζει στον πόλεμο από μέσα. Το φόβο των βομβαρδισμών και το χάος των ανδρών και γυναικών που έχουν χάσει τα πάντα, ακόμα και τη ζωή, όπως ο σκηνοθέτης Μάντας Κβενταραβίτσιους, που σκοτώθηκε από το ρωσικό στρατό στις 2 Απριλίου του 2022 στη Μαριούπολη της Ουκρανίας. À Mariupol, en Ukraine, au Festival de Cannes, Frédéric Ponsard pour Euronews.